Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα! Γεια σας, παιδιά, καλημέρα! Εκ μέρους όλων μας από το Junior Achievement Greece, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας με πολύ μεγάλη χαρά να γίνετε Inspirational Mentor του JA Greece και ειδικά που επιλέξατε να εμπνεύσετε και να ενδυναμώσετε ένα ειδικό σχολείο, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κοζάνης. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μας σχολείο που 8 χρόνια τώρα συνεχόμενα υλοποιεί με πολύ μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης. Σήμερα είναι η πρώτη σας συνάντηση και θα θέλαμε ως Inspirational Mentor να εμπνεύσετε τα παιδιά και τις εκπαιδευτικούς με τη δική σας ιστορία επιτυχίας. Θέλουμε να μας πείτε πώς καταφέρατε να γίνετε πρωθυπουργός και από πού παίρνετε δύναμη στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζετε σχεδόν καθημερινά. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω το Junior Achievement Greece και να σας συγχαρώ για την εξαιρετικά σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε, μέσα από την οποία μπορείτε να εμπνέετε νέα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς μας και να τους βάζετε στη λογική της νεανικής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας και της συνεργασίας. Και θέλω να πω μια ξεχωριστή καλημέρα στο Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήριο στην Κοζάνη. Να πω μια καλημέρα στην κυρία Βασιλιάδου, να την συγχαρώ για την πολύ σπουδαία δουλειά που έχει κάνει και κυρίως να πω μια καλημέρα στα παιδιά μας και να σας πω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο και τίποτα πιο δημιουργικό από το να βάζετε στόχους και να μπορείτε να δουλεύετε μαζί για να τους επιτυχάνετε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει σε ό,τι και αν κάνετε στη ζωή σας. Και το να στείνετε μια εικονική επιχείρηση είναι, όπως διαπιστώσατε, μια πάρα πολύ δημιουργική ενασχόληση, η οποία σας επιτρέπει και να μαθαίνετε καινούργια πράγματα, αλλά κυρίως να βοηθάτε και τους συνανθρώπους σας. Διότι καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει μια επιχείρηση η οποία είναι απολύτως ενταγμένη σε αυτή τη λογική της κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και της κυκλικής οικονομίας που τόσο και εμείς θέλουμε να υποστηρίζουμε. Προσωπικά θέλω να σας πω ότι κάθε πρωί προσπαθώ να ξυπνάω με κέφι, αισιόδοξος, να λέω στον εαυτό μου ότι οι δυσκολίες είναι εδώ για να τις ξεπερνάμε και ότι μέσα από κάθε δυσκολία μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να μαθαίνουμε κάτι καινούριο κάθε μέρα. Και θέλω κάθε βράδυ που να έχει τελειώσει η μέρα μου να μπορώ να πω στον εαυτό μου σήμερα έκανα κάτι δημιουργικό και κάτι χρήσιμο. Και είμαι σίγουρος ότι και εσείς αυτό το μήνυμα θα αντλήσετε μέσα από την εμπειρία σας και την δημιουργία αυτής της πολύ ωραίας εικονικής επιχείρησης. Και θέλω να μου πείτε εσείς περισσότερα τώρα για το πώς προχωρήσατε σε αυτή την πρωτοβουλία. Θα δώσουμε το λόγο στην εξαιρετική διευθύντρια του σχολείου, όπως την αναφέρατε, κύριε Πρωθυπουργέ, τη Σουλτάνα Βασιλιάδου, η οποία έχει συνδεθεί από το σπίτι, γιατί πέρασε μια δύσκολη περιπέτεια. Κύριε Βασιλιάδου, θέλω να σας πω και περαστικά. Ταλαιπωρηθήκατε με τον COVID, αλλά χαίρομαι που σας βλέπω καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αγαπημένοι μας Πρωθυπουργέ, ως διευθύντρια του ΕΡΤ Κοζάνης, σας καλωσορίζω στο σχολείο μας. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, νοσώ από κορονοϊό και βρίσκομαι στο σπίτι. Ωστόσο, χάρη στην τεχνολογία, μπορώ και είμαι σήμερα μαζί σας. Είναι μεγάλη η χαρά μας και ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε να είστε ο μέντορας μας. Αφενός, γιατί θα μας δώσετε τις εξαιρετικές γνώσεις που έχετε και τις σπουδαίες εμπειρίες. Αφετέρου, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την οικειότητα και την ευαισθησία σας για την αναπηρία, καθώς η μητέρα σας υπήρξε άτομο με αναπηρία. Αυτό και μόνο αρκεί για να σας νιώθουμε πολύ κοντά μας. Έναν δικό μας άνθρωπο, πραγματικά. Σας ανοίγουμε την αγκαλιά μας και ελπίζουμε να αισθανθείτε αυτή την οικειότητα και την αγάπη μας, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να εισπράξετε το θαυμασμό και το σεβασμό μας. Πριν γνωρίσετε τους υπέροχους μαθητές και τις εξαιρετικές συναδέλφισές μου, θα ήθελα να σας πω για το σχολείο μας και κυρίως για την εικονική επιχείρηση. Το ΕΡΤ Κοζάνης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006-2007. Βρίσκεται στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης.
Φέτος εκπαιδεύει 22 μαθητές και μαθήτριες. Στα χρόνια λειτουργίας του έδειξε ότι έχει όραμα και στόχους που ξέρει να τους πετυχαίνει. Έχουμε υλοποιήσει πάρα πολλά προγράμματα, ωστόσο η κορονίδα όλων είναι το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης του Junior Achievement 3. Ένα πρόγραμμα στο οποίο, όπως σας προανέφερε η κυρία Γιαννέτου, συμμετέχουμε ανελιπώς από το σχολικό έτος 2014-2015. Είναι το πρόγραμμα που μας έκανε μικρούς επιχειρηματίες με στόχους και προσδοκίες. Μας έμαθε να τολμούμε και να ρισκάρουμε, να πρωτοπορούμε και να κερδίζουμε. Η φετινή εικονική μας επιχείρηση έχει την επωνυμία «Το ρούχο μου, το ρούχο σου». Φέτος, λοιπόν, δεν πετάμε κανένα ρούχο μας. Το φέρνουμε στην επιχείρηση του σχολείου και το πουλάμε διαδικτυακά. Κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων και έτσι είμαστε όλοι και όλες κερδισμένοι και κερδισμένες. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Junior Achievement Greece, αυτό που όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει έμπνευση και αποτελεί την κινητήριο δύναμη μας. Και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα εσάς που μας κάνετε την τιμή να είστε ο μέντορας μας. Καταρχάς, να προσθέσω και εγώ τις ευχαριστίες μου στην κυρία Βασιλιάδου, αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ξέρω ότι καταθέτετε την ψυχή σας για να βοηθήσετε παιδιά που χρειάζονται παραπάνω την φροντίδα μας και τη στοργή μας από άλλα παιδιά. Και ξέρω πόσο κουραστικό από τη μία, αλλά και δημιουργικό είναι όταν βλέπετε τα παιδιά αυτά να αγαπάνε και να αγκαλιάζουν νέες καινοτόμες ιδέες όπως αυτή της εικονικής επιχείρησης. Και χαίρομαι πάρα πολύ επίσης που μπορείτε, κυρία Βασιλιάδου, μέσα από το Junior Achievement, ως ένα αυτόνομο σχολείο, να αναλαμβάνετε τις δικές σας πρωτοβουλίες. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ στα πλαίσια του πώς αντιλαμβανόμαστε το σχολείο του μέλλοντος για την αυτονομία της σχολικής μονάδος. Θέλουμε να σας δίνουμε τη δυνατότητα, χωρίς να παίρνετε γραφειοκρατικές άδειες, χωρίς να εμπλέκεστε στα γρανάζια μιας περιττής διοίκησης, να μπορείτε να κάνετε αυτό που εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστό για το σχολείο σας, για τα παιδιά σας, για τους εκπαιδευτικούς σας. Και το Junior Achievement μας έχει δώσει αυτή την ευκαιρία και αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό και έχει αγκαλιαστεί από τόσα πολλά σχολεία στην πατρίδα μας. Τώρα για την ιδέα, πραγματικά θεωρώ ότι είναι εξαιρετική, διότι στο επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας είναι η επαναχρησιμοποίηση. Γιατί να πρέπει να πετάμε προϊόντα τα οποία μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε. Και θέλω να ακούσω τώρα τα παιδιά μας να μας πούνε πώς βίωσαν αυτά την εμπειρία της εικονικής επιχείρησης. Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει πρώτος? Είμαι η Αγωνία, μέλος στα Σέντρια Κοτσάνης, είμαι διευθύντρια πωλήσεων και διαφήμισης. Ασχολούμαι με τις πωλήσεις και τις διαφημίσεις των προϊόντων της ιστοσελίδας. Αντωνία μου, εσύ έχεις πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Μπράβο σου και έχεις κάνει και πάρα πολύ όμορφη ιστοσελίδα. Ευχαριστώ. Όπως είπαμε φέτος, το όνομα της εικονικής επιχείρησης είναι «Το ρούχο μου και το ρούχο». Διευθυμίσαμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και πουλάμε μεταχειρισμένα ρούχα γενικά και αντικά σε καλές τιμές. Μπράβο, μπράβο, Αντωνία μου. Νομίζω ότι θα μπω αμέσως στην ιστοσελίδα σας και ίσως πρέπει να αγοράσω και εγώ κάποιο ρούχο για να ξεκινήσω να κάνω τζίρο και μετά θα πάρει τα λεφτά ο Ευθύμης να φροντίσει να τα διαχειριστεί σωστά. Εγώ θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους σας. Συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά. Ευχαριστούμε. Μπράβο σας. Εγώ από μοιάς μου μόνο συγχαρητήρια μπορώ να σας δώσω και να εξακολουθείτε να κρατάτε έτσι όλη αυτή την θετική ενέργεια την οποία εκπέμπετε και στα παιδιά μας με το καλό να διακριθούν στο διαγωνισμό και στην επόμενη εικονική επιχείρηση. Τώρα που πήραμε μπρος, έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετέχω. Ευχαριστώ και πάλι στο Junior Achievement και με το καλό να έρθω να σε επισκεφθώ κιόλας. Αυτό είναι η επόμενη, έτσι, ο επόμενος στόχος μας. Να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Παιδιά, ευχαριστούμε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Κυριάκο.
Στο επανειδήν για την δεύτερη συνάντηση του mentoring, του inspirational mentoring. Ελπίζω και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαστε ευγνώμονες πραγματικά. Γεια σας. Για τον χρόνο σας και για όλη σας την υποστήριξη. Τα χαιρετίσματά μου και σε όλη την ομάδα.